λίγο αργή στα ψώνια μου. Ελπίζω να μην είμαι αργή και στην πασαρέλα. Αμαρτία θα είναι. Λίγο ακόμα και θα είχαμε σύραξη. Για να δούμε αν η Άννα θα τις κάνει να ξεχάσουν τα μεταξύ τους θέματα. Ω, τι μπουκέτο είναι αυτό. Τι κοριτσάρε σας φέραμε. Για να δούμε την Άννα. Άννα, σε φωνάζω. Έτοιμη για David Guetta στη Βασιλίτσα. Θε μου σχόραμε. Δεν κρατιέται αυτή. Έτσι λυκνήσου, έλα μπράβο. Έρε τι θα γίνει στο νοσοκομείο από Δευτέρα, χαμός. Άννα μου, Ανούλα μου, τι ωραίο σετάρισμα που έχεις κάνει. Ούλτρα chic και ούλτρα μοντέρνο. Το καφέ σεταρισμένο με μπρονζέ και όλες τις αποχρώσεις του καφέ είναι ό,τι πιο hot για το φετινό χειμώνα. Τώρα, η γούνα τα σπάει. Είναι υπέροχο το χρώμα, υπέροχο το πατρόν, υπέροχο το μήκος. Σου πάει καταπληκτικά, κάνει πολύ chic 70's. Το πουγκάκι είναι εκπληκτικό και η φόρμα τα σπάει. Ένας ώμος, τονισμένος ώμος, με πολύ ωραία μαντσέτα, απ' την άλλη γυμνό, πολύ ωραία η ζώνη, το παντελόνι, καταπληκτικό σετάρισμα. Μια χαρά και τα δαχτυλιδάκια σου, αλλά το παπούτσι δεν έχει καμία θέση στο θέμα της εβδομάδας. Γενικά, πολύ ωραία δουλειά. Θέλω να σε ξαναδώ. Το παραδέχομαι. Πέστε να με φάτε. Βασιλική, θα τη ματιάσει σιγά καλέ. Για να το πλάτη. Άννα, πώς ένιωσες την πασαρέλα? Την πασαρέλα ένιωσα πολύ ωραία, αν και δεν ένιωσα και τόσο σταθερή όσο θα ήθελα. Ήταν ωραία εμπειρία όμως, πρωτόγνωρη και μου άρεσε. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε για το σύνολό της η Άννα. Για τη γούνα πλήρωσε 70 ευρώ, για την ολόσωμη φόρμα 180, οι γόβες κόστησαν 39,20, η τσάντα 18 ευρώ και το δαχτυλίδι 6. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 313 ευρώ και 20 λεπτά και της έμειναν 136 και 80, διότι κέρδισε 50 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.